παιδιά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα παιχνίδι που είναι το V-Rising. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει στοιχεία survival και RPG με top-down camera και point to the cursor abilities. Αυτό λοιπόν το έχουμε λιώσει επί εβδομάδες με την Kate. Εντάξει, μάλλον δεν έχουμε λιώσει. Έχουμε ταξίδι τόσες πολλές ώρες και έχουμε υδρώσει και έχουμε ρίξει αίμα. Στην κυριολεξία όμως, αίμα. Ισχύει. Με παίξει λοιπόν σχεδόν 3 σεζόν, έτσι δεν είναι? Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, το V-Rising είναι developed από την, και published βέβαια, από τη Stunlock Studios. Η beta έχει ξεκινήσει από 17 Μαΐου από το 2022 και πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον. True. Και εγώ, ενώ στην αρχή είχα, όπως διστάσει, ας πούμε, να το πάρω και να το δοκιμάσω, με πείσανε τέλος πάντων και έχω κολλήσει και νομίζω ότι το έχω αγαπήσει κιόλας. Τέλεια. Πάμε λοιπόν, περάσουμε στο main course. Σκοπός λοιπόν του βίντεό μας είναι να κάνουμε κάποια θετικά σχόλια, κάποια αρνητικά σχόλια και κάποιες προτάσεις. Πάμε λοιπόν στο πρώτο θετικό. Yes. Ωραία. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι είναι classless. Αυτό πολύ σημαίνει ότι ένας χαρακτήρας δεν έχει κάποιο strict, κάποιο fixed class, ας πούμε, με mage, με ranger, με melee, με tank, οτιδήποτε. Μπορεί να τα παίξει όλα. Τα όπλα λοιπόν έχουν ενδιαφέρον και έχουν κάποια θεματικά ως προς τα abilities τους. Τα μαγικά επίσης έχουν και αυτή τη θεματική τους και είναι και όμορφα στημένα. Επίσης, το map και γενικότερα οι περιοχές είναι πολύ όμορφες στημένες, ανάλογα με τις δυσκολίες στη κάθε μία και με τις φάσεις του παιχνιδιού, ας πούμε, που ξεκινάς από ένα αρχικό level μέχρι τα τελευταία level. Ακόμη παίζεται solo, από εξή solo αλλά και με παρέα, από duo σε PvP server αλλά και quattro. Έχει επίσης πολύ ευγενικό και ωραίο community, το οποίο οι περισσότεροι τουλάχιστον σέβεται ο ένας τον άλλον και μπορείς να μάθεις πάρα πολλά από τον ένα και από τον άλλον, από κάποιον. Και πράγματι, έχουμε βρει και πολλά άτομα τα οποία έχουν γίνει φίλοι μας και έχουμε παίξει, έχουμε στήσει λοιπόν και πλάνο τι θα κάνουμε την επόμενη φορά, στην επόμενη σεζόν. Δηλαδή, το community όντως είναι πολύ βοηθητικό, μπορώ να πω. Πάμε λοιπόν στο επόμενο στοιχείο, το οποίο είναι καλό για το παιχνίδι. Δεν έχει τελείως απαιτήσεις όσον αφορά τα γραφικά και όσον αφορά και το CPU ή τη RAM, ας πούμε. Δηλαδή, ένα πολύ απλό PC μπορεί να παίξει το V-Rising. Αυτό του δίνει ένα πολύ καλό bonus. Κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει στο χάρτη είναι ότι γενικά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μπορεί να χτίσεις. Αυτό σου δίνει μια τακτική. Να χτίσω εδώ πέρα τη βάση μου, γιατί έχει δύο πόρτες, δύο εξόδους. Θα χτίσω εδώ στην τη βάση μου, γιατί έχει μία πόρτα. Και έχει, ας πούμε, πιο πάνω ένα cliff που μπορώ να χτίσω τη βάση μου. Ναι, γενικότερα σου δίνει πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείς να χτίσεις μία βάση σε διαφορετικά σημεία, σε διαφορετικές περιοχές, δηλαδή σε μία η οποία είναι των πρωταρχικών level, αλλά και σε μία η οποία τη χρησιμοποιείς εντός εισαγωγικών στα τελευταία level, που βέβαια αυξάνει δυσκολία στο να χτίσεις στην αρχή, αλλά μπορείς να χτίσεις επίσης και όχι μόνο μία βάση. Να το πούμε και αυτό. Εννοείται. Νομίζω ότι ο καθένας χτίζει από δύο βάσεις, όπως είμαι σε ένα duo server, χτίζει μέχρι τέσσερις βάσεις. Οπότε μπορεί να καπαρώσει και βάσεις στρατηγικά, ξέρω εγώ, κοντά στο Mutant, κοντά σε Silver, κοντά σε resources που μπορεί για σένα να είναι σημαντικά. Όντως. Πράγματι. Επίσης, καλό είναι ότι μπορεί να χτίσει και δάπεδα. Και όχι μόνο για την αισθητική, όπου για μένα μου αρέσει πάρα πολύ η αισθητική μέσα στο παιχνίδι, αλλά το ότι μπορεί να έχει και μια χρησιμότητα ως προς το εκάστοτε εργαστήριο το οποίο χρησιμοποιήσεις. Ξέρω εγώ, θέλω να φτιάξω δάπεδο για Forge. Μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις το ανάλογο ability που μπορεί να έχει το κτίριο. Ο Τράκιας έχει παίξει, ας πούμε, αρκετά φαντάζομαι παρόμοια παιχνίδια. Θέλω να ρωτήσω ότι υπάρχει σε άλλα παιχνίδια αυτού του τύπου λογική. Ότι π.χ. για να κάνεις το Forge
υπάρχει ανταπεδό συγκεκριμένο για το Alchemy, για το Servant, για το Forge, για τα Gems, για οτιδήποτε, για να μπορείς να έχεις καλύτερη επίδοση, να το κάνεις πιο γρήγορα. Η αλήθεια είναι πως όχι, είναι από τα μόνα παιχνίδια τα οποία έχουν τέτοια λογική, τέτοια επιλογή ως προς το χτίσιμό τους. Τα πιο πολλά RPG games δεν στηρίζονται σε στοιχεία strategy. Είναι πιο πολύ σε φάση πάμε για μάχη και το κομμάτι του gathering και του crafting είναι σε δεύτερη μοίρα, σε πολύ ελλιπής κιόλας μοίρα. Και εγώ αυτό έχω την εντύπωση, αλλά δεν η αλήθεια είναι ότι είναι από τα λίγα παιχνίδια που έχω παίξει σε αυτό το playstyle. Σε αυτό το στυλ, πώς να το πω. Ναι. Ναι. Είδος. Και τώρα που λες και για styles, σκέψου πόσα play styles είχαμε. Δηλαδή μέσα στο παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είχαμε να αλλάξουμε abilities, είχαμε να αλλάξουμε όπλα, είχαμε να αλλάξουμε τακτικές. Ναι, και είναι πραγματικά εκεί που λες ότι θα χρησιμοποιήσω αυτό το build γιατί μου κάνει, μετά ή μπορεί να ανακαλύψεις κάτι άλλο, μπορεί να δεις κάτι άλλο από κάποιον παίκτη, και αυτό ας πούμε έχει συμβεί. Και επίσης, ανάλογα το level, τα level που είσαι, κάποια όπλα ας πούμε είναι καλύτερα να τα χρησιμοποιείς στην αρχή, μετά τα αλλάζεις. Δηλαδή κάπως έχω παρατηρήσει και το παιχνίδι της αναγκάζει να ξεκινήσεις ας πούμε από κάποιο όπλο, αλλά να δοκιμάσεις και κάποιο άλλο. Στο τέλος κάπως το PvP και γενικότερα και PvE, άμα παίξεις, να τα αποφασίσεις, να αποφασίσεις μόνο σου με τι θες να παίξεις. Ωστόσο, στο τέλος όμως, ας πούμε, όταν θα είμαι 84 level και είμαστε πλέον στα τελικά έτσι στάδια, ο καθένας παίζει πραγματικά ό,τι του αρέσει. Δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός, αλλά όντως αυτό που λες, όταν πας και παίζεις ένα μποσάκι στα 70 level, παράδειγμα, πρέπει να έχεις τον άλλο όπλο και τον άλλο abilities. Κάπως εκεί λίγο σε κρατάει. Αλλά στο τέλος, μήπως στο τελικό στάδιο που τα έχεις ξεκλειδώσει όλα, έχεις όλα τα όπλα και όλα τα legendary weapons, εκεί πραγματικά δεν σε περιορίζει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια meta που να λέει ότι θέλω να παίξω μόνο με το πιστόλι, να παίξω μόνο με το spear. Τα παίζεις πραγματικά όλα. Και νομίζω έχεις δει και εσύ και στα PvP duels ότι πάρα πολύ χρησιμοποιούν όλη την οχτάδα του keyboard με όπλα μέσα. Ισχύει πάρα πολύ αυτό. Και γενικότερα πρέπει να μαθαίνεις να εξοικειώνεσαι με όλα τα όπλα, να μην κολλάς ας πούμε μόνο σε ένα, και ιδίως όταν είσαι στα μικρότερα level, αν μπορείς ας πούμε να κάνεις forge τα περισσότερα όπλα και απλά να το δοκιμάσεις έστω για ένα battle, θα σου κάνει πιστεύω καλό για το τέλος. Γιατί εγώ ας πούμε, χρησιμοποιώντας για μια περίοδο μόνο τα ίδια και τα ίδια όπλα, είδα ότι εν τέλει μάλλον όχι, θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο, και αυτό και από την αρχή ας πούμε να μάθω και λίγο να εξοικειωθώ πάλι καλύτερα με κάποιο άλλο όπλο. Ισχύει. Τι άλλο λοιπόν σου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι, ποιο άλλο aspect σου άρεσε πάρα πολύ? Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι έχει πάρα πολλά helmets, δηλαδή είμαι από τους τύπους που μου αρέσει το να φοράω και κάτι στο χαρακτήρα μου όταν παίζω σε ένα παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ας πούμε η πανοπλία και τα όπλα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορείς να τα αλλάξεις, αλλά μπορείς να πάρεις με πολλά διαφορετικά helmets και μάσκες. Ή όταν παίρνεις κάποια μορφή ζώου, επίσης να έχεις κάποιο χαρακτηριστικό που μπορείς να αγοράσεις, να έχεις κόκκινα μάτια ή κάτι τέτοιο, όπως και το να, για παράδειγμα, μπορείς να φτιάξεις ένα καθρέφτη και οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη διάρκεια του game, άμα αποφάσεις ότι θες να αλλάξεις το χαρακτήρα σου, μπορείς να την αλλάξεις. Ισχύει, τρομερό. Επίσης μπορώ να πω ότι τα μποσάκια έχουν πολύ να με κάνεις. Δηλαδή πραγματικά είναι ωραία στημένα με τα ability τους. Κάποια βέβαια έχουν κάποια στοιχεία όπου είναι repetitive, δηλαδή επαναλαμβανόμενα μετέπειτα. Αλλά ας πούμε ο Νίκολας, ωραία, που πας όταν πολεμάς εκεί με τα undead, που βγάζει όλα τα undead από κάτω, παιδί μου. Είναι πραγματικά ωραίο, γιατί έχει abilities
τα οποία σε κάνουν να παίξεις και με κάποια άλλα όπλα. Όπως πούμε να παίξεις με AOE spells, να παίξεις με διαφορετικά playstyles. Ναι, και ιδίως ας πούμε στις αργές, αλλά και γίνεται και αργότερα τέλος πάντων, βλέποντας το πόσο ίσως παίζουν και τα ίδια τα μποσάκια, κάποια spells ή κάποια mechanics τα οποία χρησιμοποιούν, λες, α, ωραίο, θα μπορώ ας πούμε και εγώ να το δοκιμάσω να κάνω κάτι παρόμοιο. Δηλαδή βλέπεις, επειδή προφανώς στην αρχή δεν μπορείς να τα δεις όλα τα spells με τη μία για να τα συνηθίσεις και τα λοιπά, μέσα από τα μποσάκια βλέπεις τι σωστά σου ταιριάζει και τι σου αρέσει και αρχίζεις να το χρησιμοποιείς αυτό μέχρι να το μάθεις και να προχωρήσεις σε κάποιο άλλο spell αργότερα. Γυρνώντας πίσω στο community που είχαμε πει, το οποίο το θεωρούμε και ίδιο τουλάχιστον πολύ όμορφο και ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά με όποιον και να γνωρίσαμε, γιατί έχει φαν. Είναι καλό το ότι έχει το chat, προφανώς, το οποίο μπορείς να μιλήσεις και σε άλλα άτομα, όπως και voice chat υπάρχει. Και εμένα μου άρεσε ότι μπορείς να μιλήσεις στο chat μόνο με το clan σου, σε local περιοχή, πιάνει προφανώς κάποιο... κάποια περιφέρεια, να το πω. Σε global μορφή, αλλά μπορείς να κάνεις και whisper σε κάποιον άλλον που άμα θέλεις να του ζητήσεις κάτι, να του πεις κάτι κτλ. Εννοείται. Νομίζω που θα φαίνεται καλά στοιχεία που έχει το παιχνίδι, το The Rising, μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω στο μέλλον πώς θα είναι, ελπίζω να καλυτερεύσει. Πάμε λοιπόν στα αρνητικά. Πάμε και στα αρνητικά. Εδώ έχουμε λίγο παραπάνω, ε. Έχουμε λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι, αλλά... θεωρώ ότι, ας πούμε, κάποια είναι όχι τόσο μεγάλη σημασία, να το πω. Ναι, ανάλογα τον καθένα, πιστεύω ότι έχει μια έτσι εικόνα σε αυτήν. Από αυτή την άποψη. Ναι, εννοείται. Μπορεί και κάποιον ας πούμε, να λέει εντάξει τώρα, ένας... για μένα δεν είναι αρνητικό. Εννοείται, πούμε, ένας PvE παίχτης θα έχει μια άλλη υποψία για το κομμάτι του PvE, ενώ ας πούμε, ένας PvP παίχτης θα έχει μια άλλη υποψία για το PvE κομμάτι. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν οπτικές γωνίες από κάθε εννοείται ζήτημα. Ας πούμε, για μένα θεωρώ ότι το ψάρεμα, που για σένα μπορεί να μην φαίνεται ας πούμε, βαρετό το ψάρεμα, ας πούμε, για μένα το ψάρεμα φαίνεται βαρετό εντελώς. Θα μπορούσαν να το κάνουν κάπως διαφορετικά, που θα το προτείνουμε αργότερα αυτό στην πρόταση. Αλλά σαν στοιχείο αρνητικό θεωρώ ότι το ψάρεμα είναι όντως βαρετό. Κοίτα, και εγώ η αλήθεια είναι τα βαριά με το ψάρεμα. Απλά το είπα αυτό ότι κάποιο μπορεί να είναι σημασίας, γιατί έχω δει άτομα στο σερβερ, στον τελευταίο που ήμουν εκεί, γενικότερα στο σερβερ, ότι κάποιοι λένε πάνε να χαλαρώσω και να ψαρέψω. Μπορεί να είναι σε φάση στην τζίτα όλη την ώρα, μέσα στο PvP, και πάνε να χαλαρώσω ψαρεύοντα. Ναι, να χαλαρώσω ψαρεύοντα. Όντως. Άρα, ναι. Τώρα τι άλλο. Α, κάτι άλλο ας πούμε που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ποια η χρησιμότητα των trippy mushrooms. Αυτό το ζήτημα όντως έχει κάψει από την αρχή πιστεύω. Δηλαδή πραγματικά έχει χαραχθεί μέσα στο μυαλό σε βάση γιατί υπάρχει, ποια είναι η χρησιμότητά του. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μάθει. Νομίζω απλά είναι για την όλη χαρά, για την όλη έτσι το fun. Φαν meme, ξέρω εγώ, να υπάρχει ας πούμε και να το παίρνεις και να σε φάση και καλά πιωμένος, ξέρω εγώ. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Το μόνο που μπορώ να πω ότι μήπως είναι ότι στα τελευταία μποσάκια, πώς το λένε, τον Gorecrusher. Gorecrusher. Σε μια φάση είσαι σε μια τύπου Nirvana, λες και έχεις πάρει trippy mushrooms και ίσως σου λέει δοκίμασε το μία να δεις πως είναι, γιατί στα τελευταία level θα το χρειαστείς να θυμάσαι πως είναι. Δεν ξέρω, μόνο αυτό μπορούσα να σκεφτώ. Θα ήταν ωραίο να το συνδέσουμε αυτόν τον τρόπο, η αλήθεια είναι. Τώρα που λέτε τα μποσάκια, δεν είναι λίγο ιδιαίτερο
το ότι ένα μποσάκι γίνεται πιο δυνατό ανάλογα με το πόσοι παίκτες συμμετέχουν σε αυτή τη μάχη. Τώρα που είπα μποσάκι, μόνο τώρα που είπα Gold Crusher. Τώρα που είπες Gold Crusher και όντως ήταν The Crusher of Our Soul, υπάρχει και βίντεο, είδατε μετά. Ναι, είναι πάρα πολύ. Και το δοκιμάσαμε νομίζω πάρα σε αυτή τη φάση με τον Gold Crusher που είχαμε επιβδίσει. Και απλά, ναι, έμπαινε ο ένας, έβγαινε, έμπαινε ο άλλος. Γιατί όσο περισσότερα άτομα μπαίνανε, βγαίνουν περισσότερα μπακια, βγαίνουν περισσότερα τα ερωτάει, δεν ξέρω και εγώ τι abilities, τα οποία σκάει το πέρας. Το οποίο το καθιστά δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και σε κάνει να μην θες να παίξεις και... Με φίλους, αυτό, αυτό ακριβώς. Νομίζω αυτό το βρήκαμε και σαν έτσι ένα στιγμιότυπο, άμα δείτε και στο βίντεο με τον Adam the Firstborn, όπου πραγματικά ήμασταν δύο άτομα, τώρα με τον Adam the Firstborn δεν το βγάζαμε. Και έχετε τρίτο άτομο μόνο το σολάρι, ως ένα σημείο, μετά μπαίναμε εμείς ένα προς ένα. Δηλαδή δεν γίνεται να φας ένα μποσάκι με παρέα και να το διασκεδάσεις και να το περάσεις καλά, να περάσεις όμορφα. Να έχει λέει το challenge, αλλά να μην είναι και σε φάση ότι να σε κάνει να παίξεις solo. Ναι. Και πόσο δηλαδή να παίξεις με ένα μποσάκι, πόσες φορές να το προσπαθήσεις. Μια, δυο, άντε τρεις, ξέρω εγώ τέσσερις. Σου κάνουν και worn out την πανοπλία και γενικότερα δεν το ευχαριστιέσαι, λες ξέρω εγώ, τα παρατήσω ξέρω εγώ για ποιο λόγο. Πάντως αυτό, off the record, ρε παιδί μου, αλλά το server στον οποίο είσαι, άμα είσαι PvE, PvP, χωρίς Sage, PvP Duo, 4 κτλ, είναι, ανεβαίνει η δυσκολία του μποσακίου. Ναι, ισχύει. Νομίζω όσο άτομα, δηλαδή, αν είναι 4 άτομα στην ομάδα και πάνε να φάνε, ξέρω εγώ, τον Gold Crusher, βγάζει πολύ παραπάνω τέρατα. Και είναι κυρίως πιο δυνατός και τα abilities είναι πιο δυνατά, δηλαδή δεν βγάζει νόημα, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό όχι μόνο βγάζει περισσότερα abilities, αλλά είναι και πιο δυνατός ο μποσάκι. Ναι. Και θα μπορούσα να σου μπει στο θέμα της πρότασης ως κομμάτι, αλλά δεν είναι λίγο ιδιαίτερο ότι σε duo server απαιτείς να είμαστε τρία άτομα για να φάμε τον Shard Bearer, για παράδειγμα. Ισχύει. Πόσο κουλό μας φάνηκε αυτό στο τέλος. Δηλαδή, γιατί να κάνει κάποιον ομάδα να φωνάξει κάποιον. Θα μπορούσες, αλλά δεν γίνεται, δεν έχει νόημα. Να. Και σε κάτι άλλο που δεν έχει νόημα, λίγο στο κομμάτι του ντυσίματος, οι σκάλες, οι οποίες πραγματικά δεν έχουν λόγο να είναι indestructible. Πραγματικά όντως, δηλαδή, όταν είδα τις σκάλες και λέμε πω θα έχουμε και διόρροφα, τριόρροφες βάσεις, θα είναι ωραίο στημένο, θα έχουμε τα δωμάτια, το έτσι, το αλλιώς. Και εν τέλει βλέπουμε στο PvP κομμάτι τουλάχιστον, το PvE είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή δεν σε πολύ νοιάζει το κομμάτι που θα μπει η βάση και το πώς θα στηθεί όλη η άμυνα. Αλλά στο PvP κομμάτι βάζουμε τις σκάλες έξω, εκτός σπιτιού, μόνο και μόνο για να είναι τείχος. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Κρίμα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι, θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, παρακάτω. Θα το βρει κάποιο άλλο mechanic για να μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή, μη μου βάζεις να κάνω μαθηματικά, ξέρω εγώ, του MIT για να δω που θα μπει η σκάλα για να μην περάσει ο τέτοιος γκόλεμ και να πάει δεξιά, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πονοκέφαλος μέχρι να φτιάξεις μια βάση η οποία να πεις ότι εντάξει είναι καλή και θα με βοηθήσει, ξέρω εγώ, όλη αυτή η διαδικασία να μην μου πάρουν το κάστρο. Ισχύει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Τα φίλια και τα ελιξίρια πώς τα βρήκες? Τα βρήκες να είναι επαρκής, τα βρήκες να είναι ελλειπής?
Γενικότερα, εντάξει, δεν είναι και πολλά. Θα μπορούσαν να υπάρχουν... να δίνει, ας πούμε, κάποιο ελιξίριο extra spell power. Υπάρχει, επειδή μου, και το extra spell power. Δεν υπάρχει, ας πούμε, για lifestyle, δεν υπάρχει... Ναι. Critical. Μπράβο, regen, ναι. Δηλαδή, θα ήταν πιο ωραία να μπορείς να διαλέγεις εσύ τι φίλτρο θα πάρεις για να χρησιμοποιήσεις και σε συνδυασμό ίσως με το αίμα το οποίο έχεις πιει. Να σε βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Μπράβο. Επίσης, τα resistance boost τα οποία, ξέρω, για παράδειγμα, έχεις resistance για sunfire, ωραία. Για fire βασικά και για sun. Αργότερα, δεν βρίσκεις καλύτερα τέτοιου είδους ελιξίρια. Δηλαδή, ας πούμε, είναι τα boost, ξέρω, για sun, αλλά ελιξίρια για sun δεν βρίσκεις. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι. Δηλαδή, ενώ στο silver και στο holy, υπάρχουν brews και μετά αργότερα elixir resistance. Ναι, ναι, ναι. Όπως και στο garlic νομίζω, αλλά για το sun και για το fire δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι εξελίξιμο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ούτε το fire, ούτε το sun δεν τα βρήκα τόσο χρήσιμα. Μπορώ να πω, εντάξει, βοηθάνε προφανώς, αλλά θα μπορούσε κάπως να υπάρχει αυτό και ακόμη ένα level στο resistances. Ναι, ήταν. Και πιστεύω και ότι και τα interactions τα οποία έχουν είναι τεράστια. Ας πούμε, για να πιείς το health potion και να χιλαριστείς, πρέπει να σηκώσεις το χέρι ψηλά, να το δώσεις στο φεγγάρι, το φεγγάρι να πάρει έγκριση, να το πει ναι, πιέσαι το, να το πιείς και μέχρι τότε έχεις φάει 5 hit, ξέρω εγώ, δηλαδή PvP wise έχεις πεθάνει 5 φορές. Ναι, 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 ακριβώς. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι τόσο αργά να το πάρεις, ξέρω εγώ, το... Βάλε, ξέρω εγώ, επειδή μου έχεις 3 potions, healing potions τουλάχιστον, βάλε μου το Verming που έχει, ξέρω, έχει το λιγότερο healing, να το κάνεις instant. Δηλαδή, που σου δει το λιγότερο healing. Και το Blood Draws, ξέρω εγώ, βάλε το μου να έχει περισσότερο. Να. Περίεργο γενικά. Μπορώ να πω επίσης ότι τα abilities, πούμε, όταν μιλήσαμε για τον Core Crusher, το οποίο ήταν μεγάλο ζήτημα και θα παραμείνει μεγάλο ζήτημα ο Core Crusher, σε κάποια, ας πούμε, abilities που σε κάνανε hit, έτρωγε stagger, έτρωγε stun και εκεί στιγμή έκανε το ability σου. Με θυμάμαι, έκανε εσύ το ability να πετάξει το Chaos Blue για παράδειγμα, σε κάνει stun, σε σταματάει. Πάω, ας πούμε, να κάνω το blink, veil of blood κάπου αλλού, επειδή με πιάνει το hit πράγμα, το οποίο δεν είχε κάνει stun, είναι το hit που έκανε stun, το κανονικό hit που έκανε, πάπ σταματούσε το ability. Και το cooldown σταματούσε και κανονικά, δηλαδή σε χρέωνε και το cooldown του spell που δεν έκανες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν για μένα τουλάχιστον αρκετά εκνευριστικό, γιατί είμαι παίκτης που προσπαθεί, ας πούμε, βλέποντας το cooldown να κάνει τα abilities. Εμείς βασικά όλοι μας. Κάνεις κάποιους συνδυασμούς με το πώς θα παίξεις. Δηλαδή, άμα μου ακυρώνεις τη μία την έψιλον, για παράδειγμα, μετά θα χρειάζεται να περιμένω μέχρι να ξαναγίνει το cooldown για να ξεκινήσω να το κάνω το κόμπο το οποίο ήθελα. Ή πολλές φορές μου τύχει επειδή μου ακύρωνε κάποιο ability, εγώ μετά, ξέρω εγώ, να έτρωγα απανωτά πολλά hits γιατί απλά μου το δεν είχα αυτό το ability λόγω του μεγάλου cooldown που μπορεί να έχει, ας πούμε, όπως το Veil of Chaos. Να, σε έβγαζε λίγο εκτός. Για πες και τώρα με το κομμάτι του βατραχίου. Το βατράχι σου άρεσε, σαν πως το έκανανε πλέον στο Season 2.
Όχι, το βατράχι νομίζω. Δεν ξέρω. Οριακά είχε χρησιμευτεί για εμένα. Δεν το χρησιμοποίησα, δηλαδή. Τίποτα, ούτε μοναλάκια δεν μπορεί να πηδήξει, ούτε ας πούμε τίποτα. Θυμάστε ότι υπάρχει ένα cave κάτω δεξιά όπου είναι η αρκούδα, έτσι. Ωραία, εκεί σου κανονικά δεν μπορεί να ανέβει. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αν έχει το βατραχάκι, ας πούμε, θα πηδούσε η μπαρμά επάνω, θα μπαινε μέσα, θα πήγαινε πάνω Silver Light να κυνηγήσει μια Silver. Easy peasy. Ναι, αντί να χρειαστείς να πάρεις, ξέρω, το bat αργότερα όταν θα είσαι το μεγαλύτερο level ίσως, αλλά για μένα το βατράχι πλέον μόνο στο PvE, άμα χρησιμεύει σε κάτι, αλλιώς τίποτα, πραγματικά. Πραγματικά, ναι. Ισχύει. Πραγματικά, είναι πολύ, πολύ sad και το λέω γιατί ήταν ωραία τα abilities, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να το χρησιμοποιήσεις. Και πλέον, Είναι λίγο περίεργο. γενικότερα ναι, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσεις για τις σπηλιές, να πάρεις, ξέρω εγώ, από τον Νότο, να πας στον Βορρά. Και αυτό για τις σπηλιές, ναι. Μπράβο, μου το έδωσε ακριβώς όπως έπρεπε. Γιατί πραγματικά αυτό είναι σπηλιές. Είναι λίγο περίεργο που, ας πούμε, δεν σου δείχνει το που πηγαίνει. Πόσες φορές έχει μπερδευτεί, λε θα πάρω αυτή τη σπηλιά, με βγάλει κάπου αλλού και λε Α, τελικά πήγα αλλού. Ναι. Αυτό πρέπει δηλαδή να το κάνεις, ξέρω εγώ, στις αρχές αρκετές φορές για να το μάθεις. Εντάξει. Εμείς ψηλό το ξέρουμε πλέον, αλλά το μπερδεύεις. Δηλαδή μπορεί να μπερδευτείς. Και δεν ξέρω γιατί. Θα μπορούσα να, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένας σύνδεσμος ή να. Τι ξέρω, είναι λίγο χαζό. Που δεν ονοματίζει τουλάχιστον το που πάει, τι είσαι έτσι στα χαμένα. Α, εμφανίστηκα εδώ, θα ανοίξει το map, εδώ που είμαι. Προφανώ. Κοίταξε, ας πούμε, τώρα εμείς το μάθαμε γιατί είμαστε και λίγο ότι παίζουμε 3 μήνες, έτσι. Αλλά ένας καινούριος παίκτης θα δυσκολευτεί στην αρχή που το αρχικά να μάθει, ειδικά σε PvP, να μάθει πού θα καταλήξει ο χαρακτήρας του και πόσο μακριά είναι τη βάση του. Ναι, και σκέψω όμως κυνηγάει και κάποιος. Χάος μετά, χάος. Να μετά εκεί λες άντε ανοίξει το map να δω ποιος είναι. Τέλος έχει και μεγάλο cooldown να μπει μέσα στην σπηλιά. Θεωρώ. Ναι, ισχύει και άμα Δηλαδή. φας και damage, νομίζω. Όχι, άμα φας damage, θα φύγει κανονικά να περάσει. Αλλά ναι, έχει κάποια seconds μέχρι να μπει μέσα. Σε αφήνει να περάσει αν θες damage, αλλά νομίζω ότι την ώρα που γεμίζει στο cooldown αυτό μου θες damage σταματάει. Α, οκ. Okay. Δεν έχω Γιατί φάει damage ακόμα. Αλήθεια είναι. θυμάμαι στο Cursed Forest που προσπαθείς να πάρεις τη σπηλιά, άμα έχει τριγύρω γύρω σε σταματάει. Το σύστημα λοιπόν, όπως αρέσει, όπως είναι στη μέρα το V-Rising, που είναι το asymmetric κομμάτι, το classless, όλο αυτό λοιπόν. Είπαμε ότι το classless είναι ωραίο σαν ιδέα. Το asymmetric, που ας πούμε δεν μπορεί να πάρεις τα abilities και τα items που θέλεις εσύ, δηλαδή θα δίνει fixed. Ας πούμε, σκοτώνεις τον Λύκο, παίρνεις το συγκεκριμένο αυτό ability, ας πούμε. Σου αρέσει, σε ελκύει. Όχι. Πολύ απλά και λιτά. Plainly, πάρτε το, πιάτο. Κοίτα. Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει. Θα μπορούσε να σου δίνει την επιλογή να διαλέξεις εσύ, όπως είπες βασικά και εσύ, να διαλέγεις εσύ, ας πούμε, τι spells θες να πάρεις. Ή τουλάχιστον, όχι, βασικά, να Νομίζω ότι μην το είχαμε μιλήσει διαλύσεις. και στο stream αυτό το κομμάτι. Όπου είχαμε μιλήσει στο stream και είχαμε πει, ας πούμε, μια ιδέα και στο chat. Ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να παίρνει ένα spell power, ένα spell ability point, ξέρω εγώ, και να το ρίχνει όπου θε εσύ. Έτσι ώστε κάθε φορά που παίζει το παιχνίδι, και την επόμενη σεζόν, και την μεθεπόμενη σεζόν, και ξανά και ξανά και ξανά,
να δοκιμάσει και διαφορετικό. Με θέλω να δοκιμάσω αυτή τη σεζόν να ξεκινήσω με Frost και Blood για παράδειγμα. Θέλω, ας πούμε, την επόμενη φορά να ξεκινήσω με Holly, Unholy, συγγνώμη, και κάτι άλλο, ας πούμε, και Electric. Αυτό δεν γίνεται πλέον, είναι πολύ δύσκολο. Έχω καταλάβει ότι και καλά είναι συνδεδεμένα με τα μποσάκια, προφανώς τα spells τα οποία παίρνεις. Και για να μην γίνονται, ας πούμε, επειδή φαντάζομαι μπορεί να το έχουν και έτσι γιατί κάποιοι παίκτες οι οποίοι το έχουν παίξει ήδη το παιχνίδι, θα πάνε κατευθείαν σε κάποια πιο δυνατά spells τα οποία είναι για αρχή. Θα μπορούσε να υπάρξει συγκεκριμένα, ας πούμε, spell points τα οποία θα έπαιρνες για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια spells. Δηλαδή το κάθε spell το οποίο παίρνεις να κατατάσσεται σε μια κατηγορία, να μην μπορείς να παίρνεις ό,τι θέλεις. Δεκτό. Άρα, στο σύστημα του PvP πρέπει να είσαι. Για να ξεκινήσει κάποιο PvP, πραγματικά πρέπει να είσαι από το 4 level. Θα σε φάει όλα στην ουσία, μποσάκια, σαρτ, μπέρες κτλ. Και να πει ότι τώρα θα να κάνω PvP και siege κτλ. Α πούμε, ένα μικρό παίκτη ο οποίο είναι 4 level και ο είναι 40 για παράδειγμα, τα αυτά 6 level έχουν τεράστια διαφορά και σε item και σε HP και σε power και σε abilities. Οπότε ναι, είναι τεράστια διαφορά. Ναι, αυτό το asymmetric που είπαμε. Έχει τα καλά του, αλλά και ίσως όχι. Εμένα προσωπικά τουλάχιστον δεν μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί το να χρειάζεται να φτάσω μέχρι τα 84 level για να μπορώ να παίξω PvP, γιατί να μην ευχαριστηθώ δηλαδή και το υπόλοιπο παιχνίδι μέχρι να φτάσω εκεί πέρα. Σε ξαναγκάζει να παίξεις όλη την ημέρα κιόλας, να παίζεις κάτι 8 ώρα, 10 ώρα. Αυτό ήθελα να πω. Ότι και εμείς, ας πούμε, όταν μπαίνουμε σε ένα καινούριο σερβερ, προσπαθούμε γρήγορα, όσο περισσότερες ώρες ξέρω να αφιερώσουμε για να ανεβούμε 84 level, μετά βοράμε μύγες. Αυτό ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, okay. Δεν ξέρω. Δεν μου έτυχαν τόσο τρελά PvP. Βασικά μας έτυχαν πολλά PvP, αλλά όταν ήμασταν μικρότερα level και μας χτυπούσαν οι άλλοι μεγαλύτερα level. Κλασικά. Ναι. Εντάξει, παίξαμε πιο πολύ PvP στο server που ήμασταν τον προηγούμενο, παρά σε αυτόν τον server, περίεργο. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον ήταν περίεργος ίσως ο server στον οποίο μπήκαμε. Αυτή την τελευταία φορά. Θα δοκιμάσουμε να είτε και άλλος. Να. Μπορεί να έχω πιο πολύ πλάκα. Αλλά ναι, αυτό για το... το συγκεκριμένο. Α, και ένα άλλο που είχαμε συζητήσει, το οποίο είναι υπερπασπαστικό πάνω σε battle, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχεις. Όταν σου βγάζεις μόνο τα εικονιδιάκια της σε μορφή battle, έχεις, αν σιγά σιγά μα χάνεις health, χάνεις και το όριο μέχρι το οποίο μπορείς να χυλάρεις. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το έχουν κάνει πραγματικά με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να μην μπορεί αυτός που είναι σε μάχη να χυλαριστεί full και πάντα να είσαι σε κατάσταση ηττημένης. Ηττημένο advantage, δηλαδή αν ας πούμε άλλος έχει τρόπο να πάρει lifesteal πίσω ή να έχει άπειρη ασπίδα για παράδειγμα, γιατί η ασπίδα δεν θεραπεύεται, δεν είναι θεραπεία, έτσι, η ασπίδα είναι ασπίδα, είναι fixed ποσό άμυνας. Είναι πολύ χειρότερο ας πούμε από να παίξει blood, δηλαδή έχω δει άτομα να παίζουν illusion magic, το θυμάσαι τον Sky, Κατερίνα, που έπαιζε μόνο illusion το Aegis που έδινε ασπίδα και ας πούμε εγώ αν έπαιζα με blood, ήμουν σε disadvantage. Δηλαδή και να θέλω να χειλαρώ παραπάνω HP από αυτόν που έχει ασπίδα, δεν γίνεται. Να πιο potion επίσης θα σε φέρει σε ένα σημείο, δεν σε θεραπεύει παραπάνω. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Ναι, εκεί πέρα μετά λίγο σε ξαναγκάζει να παίζεις με κάποια συγκεκριμένα builds, μπορώ να πω. Δηλαδή μπορείς να είσαι full damage.
Να. Αλλά κάποιο τρόπο, ας πούμε, σε αναγκάζει να χρησιμοποιείς κάποια σπίδα, κάποιο healing spell, κάποια, δεν ξέρω, τέτοιο τύπο. Εγώ είχαμε κάνει ένα PvP 2 εναντίον ενός, ο οποίος ένας είχε μόνο healing spells. Προφανώς δεν έπεφτε ποτέ, γιατί και βαρεθήκαμε. Φύγαμε. Ναι, τι να πες. Δεν πέφτει. Το map όπως είναι στημένο, εντάξει, είναι όμορφα στημένο, με ωραία γραφικά, με ωραία σημεία και mechanics. Αλλά στο κομμάτι το πως είναι να περάσεις, ας πούμε, με το άλογο ή με το λύκο, σε δυσκολεύει. Ρε, εφταεί. Έχω κολλήσει σε σημεία που... είναι, ξέρω εγώ, ένας βράχος δίπλα στη λίμνη και είσαι σε φάση που περνάω. Φαίνεται ότι περνάω. Ιδίως είμαι εκεί πάνω σε μία μάχη. Δεν θα πεις, α, αυτό ίσως δεν περνάω για ένα εκατοστό, για δύο εκατοστά. Δηλαδή θα ήθελα να ήταν λίγο πιο ξεκάθαρο, ρε φίλε. Περνάς, δεν περνάς. Τέλος. Αυτό. Γιατί μπερδεύει πολύ. Και δηλαδή μου έχει τύχει, μπορώ να πω, αρκετές φορές, να κολλήσω σε κάτι χαζογωνίες που δεν μπορείς να φύγεις τώρα από εκεί. Αν πας να φύγεις, έχεις φάει το τριπλάσιο damage. Ω, ναι. Γιατί... δεν ήξερα να περνάω, δηλαδή πίστευα να περνούσα και δεν. Εγώ έχω άλλη φάση. Ιστορία τώρα με το άλογο, πηγαίνω Silver Light, παιδί μου, είναι φάση που είσαι πάνω στη γέφυρα και λες «ΟΚ, okay, επειδή δεν μπορούσα να στρίψω τόσο καλά να φύγω πάνω στη γέφυρα, φεύγω λίγο πιο αριστερά». Και λέω «Θα πάω στο space, θα πηδήξω, θα φτάσω πάνω στη γέφυρα» και όλα κομπλέ. Και είναι που μετά συγυρίζει το άλογο 180 μοίρες, γιατί δεν βρήκε invisible wall, γιατί δεν ξέρω τι, ας πούμε. Οπότε λες «Α, τώρα κοιτάζω τα τέρατα». Και τώρα που κάνεις space, πάνω στα τέρατα, φάση Riders of, ξέρω εγώ, πού πάμε, ας πούμε, πού θα κάνουμε, δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Riders of the Storm. Riders of the Storm. Ναι, γενικότερα να κάνω λίγο πιο πλατιές στις άκρες, στις γέφυρες, γιατί εγώ κολλάω όλη μέρα στις γωνίες. Και αυτό προσπαθείς, εκεί πέρα που έχεις πατημένη την έψιλον και λες τώρα γιατί να το σταματήσω και... Δηλαδή, σε κάνει, άμα σε κυνηγάει κάποιος και πάρεις λάθος στροφή, πάει τη γάμη σας. Γι' αυτό είναι λίγο ναι, σπαστικό. Δηλαδή, κάνε τις γωνίες, δηλαδή το πόσο γρήγορα στρίβει ένα άλογο, μόνο για το battles. Γιατί, ας πούμε, κάθε άλογο προφανώς έχει ένα rotation speed. Βάλε μου να το χρησιμοποιώ μόνο για τα battles, δεν χρειάζεται να το... να μετεστάρεις στις γέφυρες. Δεν μπορώ. Γι' αυτό με το Invisible Wall. Κοίταξε, ιδανικά θα μπορούσα να κάνω το εξής. Και πάνω λοιπόν στις προτάσεις, θεωρώ, γιατί τα πιο πολλά έχουμε καλύψει από όσα είναι τα αρνητικά. Ας πούμε, μια πολύ καλή πρόταση. Ωραία, να κάνουμε και το transition. Είναι, ας πούμε, ότι θα μπορούσα να βάλουν στο άλογο ή στο Wolf ένα μικρό κυκλάκι σαν indication ότι αν πατήσει space θα φτάσει εδώ, για παράδειγμα. Πώς, ένα μικρό indication, ένα βοηθητικό, ρε παιδί μου, ένα guide, ξέρω εγώ. Ναι, έχω παρατηρήσει ότι το βατράχι έχει κάτι παρόμοιο. Μπράβο, το μόνο χρήσιμο του βατραχίου είναι αυτό, ότι έχει το indicator, στα υπόλοιπα δεν έχουμε, ας πούμε, μάντεψε. Αλλά είναι κάτι στο περίπου, νομίζω, το βατράχι, είναι άμα θα σου εμφανιστεί, δηλαδή εγώ δεν... Δεν κατάλαβα ακριβώς. Δηλαδή, άμα πηδήξει από δεξιά στα αριστερά, απλά στην ευθεία το δείχνει το indicator. Αλλά άμα πηδήξει από κάτω προς το πάνω, δεν στο δείχνει. Εμένα τουλάχιστον. Δεν το έχω παρατηρήσει. Ναι. Αλλά αυτό που λες, νομίζω ότι ήταν πολύ καλή σαν ιδέα. Πάρα πολύ καλή σαν ιδέα. Ναι. Άλλος που τώρα μια ιδέα η οποία έχω είναι η εξής. Ας πούμε, λέγαμε για τις σκάλες, παιδί μου, και για τα κομμάτια του Siege. Υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός που να ξέρει, ας πούμε, το πώς είναι στημένη και η βάση, παιδί μου, να ξέρει να μην μπορεί να κλειδώσει η σκάλα κάποια σημεία. Ότι βάλε 2-3 κουτιά ελεύθερα.
πάλι με ο άλλο να κάνει, ας πούμε, ολόκληρο λαβύρινθο για να φτιάξει ερώτηση, αλλά να υπάρχει μια πιο μεγάλη άπλα. Κατά μία έννοια. Όταν μπαίνει σε Siege μετά η βάση, να την κλειδώνει τη Siege. Ας πούμε, η δικιά μου η clan να είναι κλειδωμένη σε αυτό το event. Οπότε καμία άλλη clan να μην μπορεί να με κάνει damage πέρα από αυτή που κάνω εγώ επίθεση. Άρα να μην έχουμε teaming, εισαγωγικά, να μην μπορεί ο άλλο να έρθει με 5-6 10 άτομα σε duo server και σε squad server να κάνει attack στο ίδιο siege που κάνουμε, ας πούμε. Οπότε μην έχει και βοήθεια και ο άλλος. Να μπει να έχει ο άλλος στην πλάτη του 6 άτομα να τον βοηθήσουν να κάνει άμυνα. Να είμαστε εμείς εναντίον αυτών. Όπως είναι πραγματικά στημένα το event. Θέλω να κάνω εγώ, προσωπικά εγώ, η δικιά μου κλάν, επίσης η δικιά σου κλάν. Θέλω κανένα άλλο να βοηθήσει ή να σε βοηθήσουν. Ναι. Άμα, ας πούμε, για να μην έχει την αποκλειστικότητα ή μόνο μία ομάδα, άμα θέλεις, θα βάλω το δικό σου το CD, αδερφέ. Όχι να βάζω ένα στο CD και αν το πάμε όλοι, Γιούρια, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, άμα θες να κάνεις δηλαδή όλη επίθεση. Αυτό δεν ξέρω. Εσύ είναι λίγο περίεργο, ας πούμε, όπως η Έλισσα, ωραία. Η Έλισσα, ας πούμε, είναι πολύ καλή παίκτρια στον σερβερ μας. Και επειδή έφαγε attack, από πόσο άτομα είχε φάει η Κατρίνα, 7-8. Πόσο ήταν, κάπου τόσο. Έχασε τα shards. Ενώ είναι πολύ καλή παίκτρια και βάσει ήταν πολύ καλά στημένη, φαντάζομαι. Οπότε γιατί, ας πούμε, να είναι άδικο αριθμητικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι βλακία αυτό, αλλά εγώ σκέφτομαι ότι άμα πάρω παιδί μου εγώ να βάλω ένα siege σε αυτό που έχει τα shards, ένα μην μπορεί να είναι απαγορευτικό, ξέρω εγώ, να είναι απαγορευτικό για όσον δεν είναι στο clan. Δηλαδή άμα βάλω εγώ το siege με το clan μου, μπορώ να επιτεθώ. Οποιοςδήποτε άλλος δεν έχει βάλει siege, δεν μπορεί. Άρα εσύ λες στην ουσία η επιτιθέμενος να έχει το advantage να μπορεί να κάνει team up, αλλά νόμιζα μην έχει αυτή τη δυνατότητα. Αυτός που θα βάλει το siege με το clan του κάνει την επίθεση. Οποιοςδήποτε άλλος δεν μπορεί. Αν έρθουμε σε ένα άλλο clan, παράλληλα όσο έχεις κάνει, ας πούμε, εσύ το δικό μας clan siege, αν έρθει και ένα άλλο clan να κάνει siege στο συγκεκριμένο, να μπορεί, ρε παιδί μου. Μετά θα πάλι τι με εκείνα. Δηλαδή πάλι θα κάνει ο άλλος ομάδα να φάει τον άλλον, ας πούμε. Αυτό δεν μπορείς να το σταματήσεις. Γιατί άμα θέλω εγώ να πάρω τα shards, θέλει και άλλος να πάρει τα shards, θέλει και παράλληλος να πάρει τα shards. Ναι. Anyways, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να βρουν ένα καινούριο σύστημα που να παίζει το siege τουλάχιστον. Ναι, ίσως θα μπορούσε. Έχει τύχει να δω ένα βιντεάκι που είχαν κάνει siege κοντά στα 35 golems σε έναν τυπά που είχε τα shards. Προφανώς έπεφε το server όλη την ώρα. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να... Κοίταξε, αν βγάλεις τα... πώς θα πούμε... τα units τα οποία έχεις, δηλαδή τα tombs και τα alchemy labs, ας πούμε τα βγάλεις να μην είναι σε ground floor ή τουλάχιστον να μην είναι κοντά σε δρόμο που θα πέρασε τον golem, ας πούμε, ωραία. Να μην είναι, ας πούμε, για άμυνα. Γιατί αυτή τη στιγμή ένας που παίζει duo server έχει 5 servants, 2 που είναι παίκτες, συν μετά έχει τα tombs. Δηλαδή, όντως, πράγματι, 2 versus 2 δεν βγαίνει. Να είμαστε τώρα γεντεμενικά σωστοί. Γι' αυτό κάνουν και teaming, άλλωστε. Γι' αυτό, ας πούμε, μαζί και 6 άτομα ή 8 άτομα, ας πούμε, για να κάνουν τον duo. Εάν αφαιρέσει αυτά τα aspects που είναι tombs, alchemy lab, κάπως μετά λίγο γίνεται. Ξέρω εγώ, είναι λίγο καλύτερο. Είναι ένα περιορισμό στο πόσο siege μπορεί να φάει εισαγωγικά μία βάση. Όντως, θα ήταν πολύ καλό αυτό, όντως. Η Έλισσα έχει φάει γύρω στα 8 με 10 siege. Δηλαδή, το κάθε άτομο έχει βάλει και ένα siege, δηλαδή πόσο και καλή βάση να έχει κάνει.
Στην έχουν σπάσει, στην έχουν κάνει θρύψη, αλλά η ομάδα όλη σου έχει φάει όλους τους servants, όλα τα... δηλαδή βάλω, ξέρω εγώ, να μπορούσε να κάνεις 3 seeds, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Να. Βοηθάει πολύ περισσότερο στο να ελέγχεται αυτό το κομμάτι με το teaming up. Εδώ πέρα να σου πω ότι το προηγούμενο σουκού, σαν το σουκού που μας πέρασε, κάποιοι προσπάθησαν να πάρουν πίσω τα seeds, τα shards. Οι τυπάδες που έχουν πλάνο ακόμη, κράζαν και κάνανε... Λέγανε ρε παιδί μου ότι α, γιατί κάνετε teaming up. Οι ίδιοι που κάνουν teaming στην Έλισσα, ας πούμε. Ήδη, δηλαδή υπάρχει αυτή έτσι ο διχασμός, τέλος πάντων, ότι εγώ θέλω να κάνω teaming up να πάρω τα σάλτ σου, αλλά εσύ μη κάνεις με teaming up να πάρω τα σάλτ σου. Υπάρχει μια αυτή η ανισορροπία, ας πούμε, στους παίκτες. Είτε θα το δεχτούμε όλοι ότι ναι, θα είναι υπαρκτό και δεκτό από όλους μας και θα γίνει ακόμα και σαν duo servers, να υπάρχουν teaming ups, να πάρουμε τα σάλτ και ούτε πλούσουμε να δούμε τι να κάνουμε και εσύ για να πάρουμε resources έτσι μόνο για τα σάλτ. Ή όχι, οπότε ή το δεχόμαστε ή το απορρίπτουμε. Κοίτα, για μένα ρε παιδί μου, κάπου στο ενδιάμεσο θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορείς και να μην. Γιατί αλλιώς μετά παίζεις εσύ για σένα και δεν γνωρίζεις κόσμο και γίνεται πολύ αντικειμενικό το παιχνίδι. Να το πω και κάπως πιο απλά. Επομένως δεν γίνεται, ας πούμε, να αφαιρέσεις τη δυνατότητα του κόσμου να γνωρίσει άλλο κόσμο και να μαζί να επιτεθούν κάποιον. Κάπως έτσι. Αλλά αυτό, στις βάσεις τουλάχιστον να υπάρχει ένας περιορισμός, γιατί όταν δημιουργούνται κλίκες και δεν ξέρω εγώ τι. Να, να, να. Συμφωνούνται, ας πούμε, άτομα. Σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ωραίο. Πάμε τώρα στα παγάκια, στο Frost, που είναι πολύ καλή εναντίον PvP και στο PvE είναι εντελώς ανούσια, άχρηστα εντελώς. Ναι. Θεωρώ ότι επειδή έχω παίξει πάρα πολύ Frost και θεωρώ ότι μ' αρέσει σαν abilities και σαν spells και σαν θεματικό, αλλά όσο πως έχουμε παίξει εναντίον κάποιο boss, δεν κάνουν τίποτα. Slow δεν κάνουνε, stun δεν κάνουνε, stagger δεν κάνουνε. Μόνο, ας πούμε, ένα build έχω βρει το οποίο είναι χρήσιμο και είναι το Ice Block, νομίζω. Ναι, που χιλάρεις, ας πούμε. Αλλιώς, ναι. Κάτι πρέπει να... Να υπάρχει να το κάνουν κάπως διαφορετικό για να μπορεί να χρησιμεύει και για το PvE. Τουλάχιστον, αν να μην το χρησιμοποιήσεις στο PvP, πες για τα μποσάκια. Τουλάχιστον για το PvE να έχει μια χρησιμότητα εναντίον των μποσακίων, θα ξαναπώ. Ναι, ας πούμε στο Guild Wars το 2 υπάρχει Stagger Meter, από το να κάνει ο αντίπαλος κάποια abilities στο boss. Το boss μαζεύει κάποιο meter, ας πούμε θέλεις το meter στο τέλος. Παπ, σε όμπα φάει ένα second stun, ωραία. Και να δείχνει επιθέσεις από όλους, όχι μία επίθεση και να ξεπνάει, όπως είναι το κλασικό, ας πούμε, stun ή frost ή whatever. Αλλά κανονικά όντως να είναι η φάση για ένα second να του δίνει ξύλο. Οπότε να κάνεις και το frost λίγο πιο χρήσιμο, ας πούμε να κάνω slow, να κάνω stun, να βοηθήσω να ρίξουμε τον boss σε μια κατάσταση stun και μετά να κάνουμε DPS πολύ πιο εύκολα. Εγώ δεν έχω παίξει τόσο με το Ice, αλλά τα ξέρω που εσένα. Ναι. Μου τα λες. Αλλά όντως δεν το έχω πει για αυτόν τον λόγο, γιατί τουλάχιστον το κουτσάκι δεν έχει κάποιο νόημα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, μπορούμε να προτείνουμε για το κομμάτι του Fountain. Όπως υπάρχει Fountain για το νερό, να υπάρχει κάτι παραπλήσιο για το Mutant Grease. Ναι. Δηλαδή, πόσες φορές είχαμε φτάσει στο σημείο που θέλαμε Grease, Mutant Grease, για να κάνουμε Advance στα επόμενα όπλα ή στα επόμενα πράγματα. Μα είναι
Πώς ας πούμε στην προηγούμενη σεζόν νομίζω ήταν που δεν υπήρχε, δεν μπορούσε να φτιάξει αραχνάκια. Έπρεπε να πηγαίνεις διαρκώς για Silk στο First Forest. Α, ναι, ναι. Το ίδιο ας πούμε κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτό, δηλαδή αφού το χρειάζεσαι διαρκώς και ιδίως για όταν φτάνεις από δίμο στο σημείο που θα παίζει PvP, για να φτιάξεις όλα τα όπλα, ξέρω εγώ τα resources, τα gems ή ξέρω εγώ τι άλλο, πολλά πράγματα, το χρειάζεσαι. Να. Δεν είναι ότι άντε να φτιάξεις τα κάνιστερ πρώτα και μετά να πάρεις τα κάνιστερ, τα οποία επίσης φτιάχνουν πολύ αργά και με μεγάλο κόστος. Να πάρεις το κάνιστερ, να πάρεις μέχρι το κλίνικο. Είναι ταξίδι. Ενώ ας πούμε η λίμνη είναι κοντά σου, το fountain είναι στη βάση σου ή το φτιάχνεις εσύ. Θα μπορούσα να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο, ρε παιδί μου, ένα founder που να το κάνεις, ξέρω εγώ, με λίματα μέσα, με mutant rats, να τρέχεις μέσα, ξέρω, για να το μολύνει τέλος πάντων και να βγάζει από εκεί, ας πούμε, mutant grease τέλος πάντων. Ναι, ναι, μπράβο, για ένα χρονικό έτσι περιθώριο. Γιατί τώρα το να ρίξεις resource, να βάζεις τα mutant rats, που σου έχει το Alchemy Lab, στα οποία μετά, ας πούμε, να τα φας, είναι πάρα πολλά resource που χαλάς. Ή να αυξήσουν τα αρχικά resources όπως πούμε τα ψάρια και μανιτάρια και τέτοια, ξέρω εγώ, για να έχουμε μετέπειτα στο mid game να κάνουμε πράγματα, ή στο mid game να βρουν ένα εναλλακτικό τρόπο να μας βοηθήσουν να πάμε στο μετέπειτα. Ναι, ναι, ναι. Ξέραμε το σουκού. Ήθελα να φτιάξω κάτι πόσιος. Δηλαδή, περιμένεις πόση ώρα. Και με το μεταξύ δεν είσαι και untargetable, ξέρω εγώ να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έρθει να έρθουν μιλίκοι ή αρκούδες από τριγύρους να σε δουν ψαρεύσεις και θέλουν να σε χτυπήσουν. Και στη φάση, τώρα με αφήσει το καλάμι, θα χάσει το ψάρι. Α, ναι, το κάνει τέτοιο. Άμα δεν το χρησιμοποιείς το καλάμι, μετά το χρησιμοποιεί το School of Fishing, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ή λιγότερα δευτερόλεπτα να ψαρεύεις. Ορίσέ το στα δευτερόλεπτα, δηλαδή να ψαρεύεις, άμα ρίξεις το καλάμι και το τραβήξεις στα 2-3 δευτερόλεπτα, να παίρνεις κάτι άκυρο, κάτι ασήμαντο, παιδί μου, όχι ψάρι τέλος πάντων. Να παίρνεις μετά στα 5 δευτερόλεπτα κάποιο ψάρι, στα 8 κάποιο high class ψάρι, κάποια gems. Γιατί όχι μόνο πας για ψάρι και ψαρεύεις ψάρι και ψαρεύεις glass και κομικό. Ναι, 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 ναι. Άκυρα, παντελώς, ναι, ό,τι να είναι. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το New World και το WoW, το World of Warcraft, έχει ένα πολύ καλό σύστημα για το ψάρεμα. Δηλαδή, ότι το School of Fish μέσα μπορεί να έχει έως 5 ψάρια, για παράδειγμα. Άρα, είναι ωραίο σύστημα, ας πούμε, να πηγαίνεις να ψαρεύεις και να βρεις 5 έως 5 ψάρια, έτσι. Ή αυτό που λες εσύ, δηλαδή, όσο κάθομαι παραπάνω και ψαρεύω, δώσουμε κάτι παραπάνω, 2 ψάρια, ας πούμε, ή καλύτερο είδος ψαριού. Ή να σου λέει τέλος πάντων η κάθε λίμνη να έχει ένα indication, σου λέει ότι αυτή η λίμνη είναι για τέτοιο είδος. Ναι, okay. Υπάρχει το κομμάτι ότι άμα ας πούμε η λίμνη είναι το silver light σου δίνει καλύτερα ψάρια για παράδειγμα, αλλά πάλι δεν είναι κάποιο δεν είναι τόσο βοηθητικό. Ή θα μπορούσε να υπάρχουν κάποιες περιοχές τις οποίες όταν στέλνεις το servant να μην σου φέρει, ξέρω, fishbone, να σου φέρνει ένα καλύτερο ψάρι, τέλος πάντων. Μα ναι, τους ώστε τα fishbone τα κάνεις από τα ψάρια, άρα φέρει με το ψάρι εσύ και θα δω εγώ να το κάνω, τέλος πάντων, fishbone, ναι, ισχύει. Ή να κάνουν παραπάνω, τέτοιο, παραπάνω περιοχές για ψάρια. Ναι, γιατί νομίζω έχει
Μόνο δύο είναι νομίζω. Μία στην Silverlight σίγουρα, που είναι το Fishing Dog. Και νομίζω ότι και η άλλη είναι Μπράβο, Ντάνλεϊ. Είναι τον άλλο. Και μπορώ να πω τουλάχιστον ότι από την προηγούμενη σεζόν έχουν περισσότερα σημεία στα οποία μπορούσα να ψαρέψω. Δηλαδή έχω πάρει τρεις πολύ περισσότερα σημεία. Να. Τι να το κάνεις άμα εκείνη την ώρα. Δηλαδή για να μαζέψεις κάποια ψάρια τα οποία να πεις ότι αξίζουν. Πρέπει να βγεις για αρκετή ώρα και να γυρίσεις όλο το map, ξέρω εγώ. Μια βόλτα. Και πόσες βόλτες έχουμε κάνει στην ουσία για να βρούμε το οτιδήποτε. Δηλαδή βόλτα για να βρούμε καλύτερο αίμα, βόλτα για να βρούμε ψάρια, βόλτα για να βρούμε άλογα. Δηλαδή είναι λίγο ιδιαίτερο όλο αυτό. Πόσες βόλτες. Ας πούμε θα μπορούσαμε το blood GPS που έχουμε, που παίρνουμε από τον Tristan. Πού τον παίρνουμε? Ναι, δεν τίρισαν. Ας πούμε το blood GPS που παίρνουμε, ας είναι και για τα άλογα. Λίγο να μας κάνουν τη ζωή καλύτερη, να βλέπεις ασάς τον αλόγο, ότι αυτό είναι γρήγορο, αυτό είναι έτσι. Ναι, έχει πάλι ναι. Ακόμη ψάχνω άλογο με καλύτερο είδη από αυτό που έχω. Είναι το σπαστικό, γιατί δεν είναι ότι απλά πας δίπλα στο άλογο και πατάς και εργο tab και σου ανοίγει και σου λέει αυτό το σπίτι που το αλόγο πρέπει να ανεβείς, να δεις, να κατεβείς, να δεις, να δεις, να... Εντάξει φίλε, δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Ναι. Είναι. Να πω ότι... Ναι, ρε παιδί μου, η κάθε περιοχή έχει τους δικούς της shooters ή paladins ή δεν ξέρω εγώ τι, τον οποίο το αίμα πάλι όμως μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι 3%. Γιατί να το κάνεις αυτό? Δηλαδή γιατί να πηγαίνω εγώ να χαραμάω μία ώρα στο Silver Light έχοντας κάτι παραπάνω από 90%? Από τη στιγμή που με στέλνεις σε μια περιοχή η οποία... Τη στιγμή που πάω σε μια περιοχή η οποία έχει μεγαλύτερη δυσκολία, βοήθαμε να βρω πιο εύκολα, ας πούμε, high blood creatures. Ναι, μα εννοείται. Και η φάση ποια είναι, ότι το blood GPS σου κάνει να βρεις αυτούς που είναι κοντινά. Αυτούς που είναι κοντινά, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, βλέπω ποιος είναι με το ποντίκι μου. Πατάω πάνω του, όπου ξέρω ότι είναι 20%. Άρα, το blood GPS απλά σου βγάζει τάγκ ότι είναι 20%. Δεν το βοηθάει αυτό. Βγάλε μου ένα indication μέσα σε, ξέρω, μια ευέλεια 200 μέτρων, παιδί μου, ξέρω πώς θα είναι το εμβέλιο, φτιάξτε εσείς. Αλλά να μου λες πού είναι ο 90+ που θέλω, ας πούμε. Να υπάρχει μια ίντρικα, ας πούμε. Υπάρχει, ξέρω, είναι σαν νοτιοδυτικά. Άρα πρέπει να πάω εκεί, ας πούμε, να το βρω. Και εκεί να με βάλεις να ψάχνω, ας πούμε. Επίσης, άμα κάποιος είναι πάνω από 90, ούτως ή άλλως τον βγάζει με αυτή την κόκκινη άβρα. Μπράβο, άρα πάλι δεν έχει νόημα να βλέπεις με blind GPS, δηλαδή, ναι. Αν το blood GPS δεν ξέρει ποια χρησιμοποιητά και αυτή, και αυτού. Ναι. Τι άλλο. Μετά παίρνεις λοιπόν τους χαρακτήρες, τους βάζεις λοιπόν στο Servant Coffin, τους κάνεις Servants και δείξεις τι απαιτήσεις έχουν, ποια είναι τα spells, ποια στατιστικά τους, πόσο damage κάνουν, αν κάνουν critical, αν κάνουν spell damage. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Ναι, εγώ έχω μια πορεία την οποία κάποιοι λένε αλλιώς, κάποιοι λένε αλλιώς, τι άλλο. Κάποιοι λένε ότι καλύτερα να χρησιμοποιείς high quality blood στους servants και κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν έχει νόημα. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν έχει ή δεν έχει τελικά νόημα. Δηλαδή, ο servant έχει 100% warrior και το στέλνω να πάει να μου πάρει κάτι. Πολύ καλή ερώτηση. Το λέω ότι όντως το 100% πούμε, blood που μπορεί να έχει ο Paladin για παράδειγμα μεταφράζεται σε expertise από 24 έως και 30 κάτι. Δηλαδή, φέξε μου και ρίσισα. Που σημαίνει ότι μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω στατιστικά από κάποιον άλλον χαρακτήρα.
Οπότε ναι, υπάρχει αυτό, ο διχασμός, ότι μην σπαταλείς ξέρω τον εκατοστάρι για να τον κάνεις σερβαν. Τουλάχιστον να μας δώσουν κάποιον τρόπο να τους κάνουμε training, να ανεβεί το expertise. Θα μπορούσα, δεν ξέρω πώς, θα μπορούσα. Ίσως ας πούμε με Alchemy Lab ή ας πούμε με tools. Με αποστολές και όλα, με κάθε αποστολή που είναι successful να πάρουν για κάποιο expertise. Δηλαδή δεν μαθαίνουν και αυτή την τίποτα που κάνουν τον ντου ας πούμε. Ναι, άμα το στείλεις για 24 ώρες για παράδειγμα, πώς έχει τύχει, συν 10% success, κάτι, μπορείς ξέρω να... με κάποιες ώρες ας πούμε που θα τον στείλεις να αρχίσει να γίνεται. Καλύτερος, εννοείται. Πιο expert αυτό που κάνει. Αλλά και αυτά με τα spells, deep. Αφού το κάθε servant το οποίο παίρνεις είναι διαφορετικός. Δηλαδή άλλο να έχεις ένα 100% warrior από το Dunley και άλλο να έχεις ένα 100% warrior από το Silverlight ή από το Gloomrot ή ξέρω από το Farbane Woods. Άρα ας πούμε άμα μου δίνεις έναν Paladin ή κάποιον Sorcerer, έναν Priest βασικά, ο οποίος χυλάρει κιόλας, δεν μπορώ να του βάλω εγώ κάποιο spell ή κάποιο gem για να αυξήσω ξέρω εγώ το healing power. Να, ναι ήταν, ναι ήταν. Πρέπει να τα κοιτάξουν αυτά πιστεύω, δηλαδή εκεί πιστεύω είναι το μεγάλο κομμάτι που είναι στερεί, θεωρώ το παιχνίδι. Και αυτό είναι που θα κάνει και τις μεγάλες διαφορετήσεις. Με το λένε ότι πλέον παιδί μου εγώ ψιλοβλέπω ότι εντάξει είναι 2-3-5 clans οι οποίες ας πούμε είναι οι πιο καλές μέσα σε, σε κάποιον server, αλλά δεν είναι ας πούμε έτσι και άλλον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί κάποιος ή να προστατεύσει τη βάση του, γιατί μπορεί να μην είναι τόσο ας πούμε skill παίκτης, αλλά να μπορεί να κατανοήσει ότι αν θα βάλω εγώ πολύ καλά gems στους servants μου θα μπορέσουν ας πούμε να αμυνθούν καλύτερα ή κάτι τέτοιο. Ναι, εννοείται. Είναι, αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι όταν αλλάζει και τους servants. Πιστεύω, γιατί αυτή τη στιγμή οι servants καλοί είναι για την άμυνα, ας πούμε. Καταρχήν, άμα δεις, όπως μας έλεγε και ένας φίλος μας, ότι μην βάζετε με servants που είναι, ξέρω εγώ, από Brigands ή Dunley. Βάζετε ένα λέει που θα είναι από Silverlight και ήμασταν, ξέρω εγώ, 30 level. Θα δούμε, φίλε, servant από Silverlight να βάλουμε στην βάση μας κατευθείαν. Δηλαδή, θέλει και κάψιμο, ας πούμε, να φαρμάρεις, να φτάσεις 80 level, να πάρεις Silverlight και να τους πάρεις στη βάση. Και μετά δεν σου εξηγεί αυτό που λες εσύ, ότι δεν σου εξηγεί τα build, δεν σου εξηγεί τίποτα. Οπότε πώς τους επιλέγω, ποια είναι η επιλογή μου. Ναι, εγώ ας πούμε όταν έφτασα τύπου 84 level και έκανα τα πρώτα μου seeds, κατάλαβα για ποιο λόγο μετράει να έχω servant από το Silverlight σε αντίθεση ας πούμε με το Dunley ή από οπουδήποτε άλλου, ξέρω εγώ. Αλλά αυτά ναι, ούτε τα εξηγεί κάπου. Κάποιος που ξεκινάει το παιχνίδι μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο δεν τα ξέρει ή... Ναι ρε, κάπως θα μπορούσε να το κάνει πιο εύκολο. Ένα compendium βασικά χρειαζόμαστε, πιστεύω, που να σου λέει ακριβώς το κάθε mob που αντιμετωπίζεις. Ωραία, όχι σου τα έχεις όλα ανοιχτά, αλλά αυτό που πολεμάς ή που πίνεις ή που αντιμετωπίζεις, να μαθαίνεις και τις αδυναμίες του και τα θετικά του, ας πούμε. Οπότε να υπάρχει ένα compendium και σου λέει, ας πούμε, ότι ο Paladin είναι αυτό, αυτό, αυτό. Έχει αυτά τα abilities, κάνει αυτά τον damage, έχει αυτά τα HP. Οπότε με το expertise, ας πούμε, να το ανεβάσεις, να υπολογίσεις πόσα παραπάνω στατιστικά θα έχει. Κάπως έτσι. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ βοηθητικό. Ναι. Να πω και εδώ πέρα, να είπα η μόμο ότι
είπα, οι shooters, Silverlight, τι σκατά μπατάκι έχουν και... Ρε, aimboss κατευθείαν, μπαμ, κεφάλι. Μα έστρεψα το άλογο μου δεξιά. Η σφαίρα θα πάει και αυτή δεξιά, πάμε, πάρτα. Οριακά, ναι, δηλαδή... Ειδικά αν είναι τέσσερα άτομα στα καρισμένοι μαζί και θα ρίξουν και τέσσερις, δηλαδή δεν ξεφεύγεις. Ναι, άμα πηδήξεις ένα νανοσεκόντε λίγο νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, δηλαδή είναι πραγματικά, δηλαδή πρέπει να γίνει συγκεκριμένη πολύ. Ναι. Όλοι μαζί ή κάτι τέτοια. Και προφανώς μετά σε ρίχνουν από το άλογο και κάνεις και το σπαστικό ότι θέλει πόση ώρα για να ανέβεις πάνω στο άλογο και αν δεν ξαναπέρεις το άλογο και αν δεν τρέξεις και... Τέλος πάντων, και αυτό είναι λίγο περίεργο. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το κάνουν όπως είναι στο downlay, στα μεγαλύτερα level όταν είσαι. Άμα είσαι λύκος και σε πετύχουν με τόξο, μπορεί, ας πούμε, να φύγεις από τη μορφή σου. Αλλά μέσα στο άλογο, ας πούμε, απλά τρεις damage. Γιατί, ας πούμε, όταν εγώ είμαι 84 level, να κάνω 3 ώρες για να περάσω από το downlay, γιατί εμφανίζονται οι ranger με τα όπλα και με βαράνε και πέφτω κάτω όλη την ώρα. Άρα θα μπορούσαμε, ας πούμε, να βάλουμε ένα stagger meter και στο άλογο, ας πούμε, για τα environment τουλάχιστον, για το PvE κομμάτι, για τους παίκτες, ok, με ένα χι να πέσει κάτω. Ok, νομίζω ότι το πιο πολύ το έχουμε καλύψει. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι το κομμάτι με την κάμερα. Δηλαδή, νομίζω ότι το έχεις προτείνει εσύ αυτό και αυτό. Ότι η κάμερα, ας πούμε, να στρέβει εκεί που βλέπει ο χαρακτήρας. Να είναι locked. Βασικά είναι επιλογή. Ή να είναι free cam, ξέρω εγώ, όπως είναι αυτή τη στιγμή, και να τη γυρίσεις εσύ, ξέρω εγώ. Ή όπως γυρίζεις εσύ τον παίκτη, WE κτλ. Να γυρίσεις και η κάμερα. Όπως είναι στο WoW, ας πούμε. Ναι. Εμένα η αλήθεια είναι ότι μέχρι να τη μάθω την κάμερα, επειδή δεν έχω ξαναπαίξει με αυτού του τύπου κάμερα, με κλέβριζε. Αλλά και είναι και κάποιες φορές που όταν είσαι στη μάχη, ξέρω εγώ, άλλος κάπως φεύγει πίσω σου, δεν βλέπεις που να το χτυπήσεις και πρέπει να γυρίσεις με το ποντί και με την κάμερα. Εκεί θέλει γρήγορες κινήσεις. Δηλαδή θα βλέπεις ότι άλλος πάει προς τα πίσω, μπαμ, ρίχνεις ξέρω εγώ το σπέλ, ρίχνεις ξέρω εγώ κάτι. Όχι να πρέπει να γυρίσεις την κάμερα, να πήγε. Δηλαδή πολλές φορές με έχει τύχει να χαθεί ο παίκτης τον οποίο βλέπω. Είμαστε με PvP από την κάμερα γιατί είναι γυρισμένο το ποντίκι. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Ναι, όχι, ισχύει. Δηλαδή, νομίζω είχαμε χάσει και παίκτη πάνω σε κυνήγι όπου επειδή ξέρω εγώ δεν χτύπησαμε την κάμερα σωστά, πήρε άλλη στροφή αυτό αριστερά, εμείς πήγαμε δεξιά και το χάσαμε. Γιατί πρέπει να γυρίσουμε και την κάμερα μαζί με το άλλο. Καταλαβαίνω για αυτά τα προβλήματα. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Τώρα όλο το σου πει ότι μπορεί και να είναι και καλό, αλλά εντάξει τώρα... Δεν θέλω ότι ρεφε το σκυλί σου είναι η κάμερα. Δηλαδή, σκυλ και στην κάμερα, ξέρω εγώ, τι φάση. Δηλαδή, είναι λίγο χαζό. Μπράβο σε όποιον που μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να το καταφέρει. 300 APM, ξέρω εγώ, άλλος να γυρνά την κάμερα, ξέρω εγώ, ναι, οκ.